Διαστάσεις ανοιχτού πολέμου φαίνεται ότι παίρνουν οι σχέσεις του Στέλιου Κούλογλου με τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο παραιτηθής από σήμερα από την Ευρωομάδα του κόμματος Ευρωβουλευτής διαμηνύει ότι δεν θα παραδώσει την έδρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την ώρα που η Κουμουνδούρου προχωράει σε διαρροή ότι έχει και στο παρελθόν αμφισβητήσει σε κρίσιμες στιγμές με επιζήμιο τρόπο το κόμμα. Μάλιστα, η παραίτηση ήρθε μόλις μερικές ημέρες μετά την αποπομπή του Στέφανου Τζουμάκα, δείχνοντας σημάδια διάλυσης του κόμματος της εξωματικής αντιπολίτευσης, με τα τοπικά στελέχη να μιλούν για αναστάτωση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Η εικόνα που είναι μέσα στο κόμμα είναι αυτή που φαίνεται και από έξω. Υπάρχει δηλαδή μια αναστάτωση στα εσωτερικά του κόμματος και υπάρχει μια αναστάτωση κυρίως από που είναι αυτά, είναι απόνερα της εκλογικής διαδικασίας. Είναι απόνερα των άσχημων εκλογικών αποτελεσμάτων των εθνικών εκλογών και της αποχώρησης του πρώην Προέδρου. Είναι απόνερα του γεγονότος ότι δεν έχουμε καταφέρει, επειδή το επιλέξαμε, να γίνει μια συζήτηση και μια σοβαρή αποτίμηση γιατί χάθηκαν, με τον τρόπο που χάθηκαν οι εθνικές εκλογές. Αυτό δεν συνέβη γιατί αποφασίσαμε σαν Κεντρική Επιτροπή να προχωρήσουμε στην εκλογή Προέδρου πρώτα, μετά μας βρήκανε οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Τώρα, αφού έχουν περάσει και οι αυτοδιοικητικές εκλογές, υπάρχει μια αναστάτωση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πρέπει να συμφωνηθεί ένας οδικός χάρτης και πρέπει να φανεί μια ψυχραιμία από όλες τις πλευρές, γιατί πρέπει να λυθούν κάποια πράγματα. Μεταξύ άλλων, ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ επεσήμανε ότι δεν γίνεται ο πρόεδρος του κόμματος στο δημόσιο λόγο του να εκφράζει θέσεις για τις οποίες το κόμμα έχει άλλη στάση. Δεν είναι δόκιμο να ακούς να εκφράζονται από το στόμα του Προέδρου, τον εκλογέντα Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, θέσεις που δεν έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είδαμε στην ομιλία του στο ΣΕΒ. Αυτές οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες είναι εκφρασμένες από τα οργάνα του, από τα συνέδρια του, είναι θέσεις που προέκυψαν μέσα στην πορεία των χρόνων και μέσα από σκληρές συλλογικές διαδικασίες. Τώρα είμαστε σε μια φάση που πρέπει να ξαναδούμε αρκετά πράγματα. Δεν πρέπει να προκαταλαμβάνουμε αυτή την κουβέντα. Η κουβέντα αυτή πρέπει να γίνει. Γι' αυτό και θέλουμε το συνέδριο να γίνει όσο δυνατόν πιο σύντομα. Έχει οριστεί σύμφωνα με την απόφαση πολιτικής γραμματείας για το Γενάρη, αλλά να γίνει αυτός ο διάλογος όσο δυνατόν πιο σύντομα. Ερωτηθείς για το αν το κόμμα βρίσκεται πια σε ρυθμούς διάλυσης, ο κύριος Σιδηρόπουλος μίλησε για μακρύ δρόμο στο εσωτερικό, το οποίο πρέπει να κληθούν τα όργανα να ρυθμίσουν και να ελέγξουν τις καταστάσεις το συντομότερο δυνατό, ώστε να υπερισχύσει η σύνεση και ο ΣΥΡΙΖΑ να βγει πιο δυνατός. Είπαμε ότι υπάρχουν απόνερα από την εκλογική διαδικασία όλο αυτό το διάστημα. Δεν έχω την αίσθηση ότι μπαίνει ζήτημα διάσπασης. Περισσότερο εγώ βλέπω ένα ζήτημα απογοήτευσης και αποστράτευσης του κόσμου, που σε αυτό έχει να κάνει, όπως σας είπα, με συσσωρευμένη απογοήτευση λόγω των εκλογικών αποτελεσμάτων, των εθνικών, της αποχώρησης του Προέδρου, του εκλογικού αποτελέσματος, των αυτοδιοικητικών. Όλα αυτά συνενούν στο να υπάρχει μια αποστράτευση του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ δύσκολο δρόμο μπροστά του. Πρέπει να ξαναδεί όλα τα πράγματα από την αρχή. Και αυτό απαιτεί μια συσθετική διαδικασία, που το πρώτο καλό παράδειγμα πρέπει να δοθεί από την ηγεσία για να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες πλευρές. Θα βγει αλόγητος ή θα έχει πολλές αποχωρήσεις? Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε ούτε να το κρίνουμε από τώρα ούτε να το προκαταλάβουμε. Πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία το επόμενο διάστημα. Εγώ όμως είμαι αισιόδοξος στο γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταφέρει όλα τα προηγούμενα χρόνια και οι άνθρωποι του είναι γαλουχημένοι σε αυτό, στο να μπορούν να έχουν συσθετική άποψη και να συνθέτουν. Οπότε περιμένω να δω τη διαδικασία, αισιοδοξώ ότι θα καταφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ να κρατηθεί στο ύψος των περιστάσεων. Το μόνο ωστόσο στο οποίο συμφωνούν οι περισσότεροι είναι πως ο ΣΥΡΙΖΑ διανύει μάλλον τη χειρότερη στιγμή του από τότε που δημιουργήθηκε και έχει έρθει η ώρα των αποφάσεων.